μπρουσκέτα με μαύρη ταραμοσαλάτα, κόκκινο χαβιάρι και γαρίδες. Σερβίρι 6 άτομα. Αυτή είναι μια συναρπαστική συνταγή για αγαπημένες μπρουσκέτες, για όσους έχουν πιο τολμηρούς γευστικούς κάλικες και είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν ένα μοναδικό ζευγάρωμα θαλασσινών, δηλαδή μαύρης ταραμοσαλάτας με γαρίδες και χαβιάρι. Όλα αυτά τα εκλεκτά υλικά χρησιμοποιούνται σε πολυτελείς τρώσεις πάνω από φρυγανισμένο σκορδάτο ψωμί και είναι ιδανικές για ένα πλούσιο κυριακάτικο μεσημεριανό γεύμα. Και για όσους σχεδιάζουν κοκτέιλ πάρτι, απλά κόψετε στη μέση και θα έχετε υπέροχα εντυπωσιακά καναπέ. Απλά ακολουθήστε την εύκολη βήμα-βήμα συνταγή μου για να δείτε πώς να τις ετοιμάσετε. Κατάλληλες για νηστεία. Ας δούμε τα υλικά μας. 6 μεγάλες χοντρές φέτες σπιτικό ψωμί, 1,5 εκατοστό πάχος. 250 γραμμάρια μαύρη ταραμοσαλάτα με μελάνι σουπιάς, μισή δόση από τη συνταγή μου. 150 γραμμάρια μικρές γαρίδες τύπου κοκτέιλ, καθαρισμένες βρασμένες. 40 γραμμάρια χαβιάρι κόκκινο, σολομού. Για γαρνίρισμα, λίγο ψιλοκομμένος άνηθος, ένα λεμόνι κομμένο στα δύο. 2 κουταλιές σούπας, 30 ml, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 1 κουταλιά της σούπας, 15 ml, βαλσάμικο οξύδι. Μισό κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη. Μία σκελίδα σκόρδο λιωμένη. Και φρεσκοαλισμένα αλάτι και πιπέρι. Μέθοδος. Ετοιμάστε το ψωμί για ψήσιμο. Σε ένα μικρό μπολ ρίξτε μαζί 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο με το ξύδι. Προσθέστε την ξερή ρίγανη πιεσμένη ανάμεσα στις παλάμες σας και λίγο αλατοπίπερο. Προσθέστε το λιωμένο σκόρδο και ανακατέψτε όλα τα υλικά με ένα πινέλο. Τοποθετήστε τις 6 φέτες ψωμιού επίπεδες πάνω σε ένα μεγάλο ταψί πυρέξ. Αλείψτε με το πινέλο τη σάλτσα μείγμα λαδιού πάνω από τις φέτες ψωμιού. Ψήστε τις φέτες ψωμιού σε υποθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές. Εξαρτάται από το φούρνο. Βγάλτε τις από το φούρνο. Αφήστε να κρυώσουν λίγο. Φτιάξτε τις μπρουσκέτες. Τοποθετήστε τις ψημένες φέτες ψωμιού σε μια μεγάλη ξύλινη σανίδα σερβιρίσματος. Απλώστε ομοιόμορφα και εξίσου τη μαύρη ταραμοσαλάτα πάνω από τα ψητά ψωμάκια. Σκορπίστε τις γαριδούλες εξίσου πάνω από τα ψωμιά σε μισοφέγγαρο, αφήνοντας λίγο χώρο για το χαβιάρι. Βάλτε τώρα ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκινο χαβιάρι στον κενό χώρο κάθε ψωμιού. Για να τελειώσετε, πασπαλίστε το ψιλοκομμένο άνηθο πάνω από κάθε μπρουσκέτα και βάλτε 2 μισά λεμόνια στην άκρη για όσους θέλουν να πασπαλίσουν λίγο πριν φάνε. Οι μπρουσκέτες είναι πλέον έτοιμες για σερβίρισμα. Πρόταση σερβιρίσματος. Φάτε τις μπρουσκέτες αμέσως όσο το ψωμί είναι ακόμα τραγανό από το φούρνο. Ένας υπέροχος συνδυασμός της πικάντικης αλμυρής ταραμοσαλάτας με τη διακριτική λεπτή γλυκύτητα και τους αλμυρούς τόνους από τις γαρίδες, την ελαφρά γεύση ψαριού του χαβιαριού και φυσικά το τραγανό σκορδάτο ψωμί. Τέλειο ως εντυπωσιακό ορεκτικό finger food σε κοκτέιλ πάρτι. Απολαύστε τις! Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.